Η απόδοση μας ήταν εκπληκτική. Ήταν ένα εξαιρετικό ημίχρονο, όπως αυτό που είχαμε κάνει απέναντι στην Πόρτο, μιλάει για το πρώτο. Πολύ καλή απόδοση που το κάναμε να φαίνεται εύκολο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των παιχτών μας. Δυστυχώς είχαμε μόνο ένα γκολ. Η επόμενη ερώτηση, αν η ερώτηση έχει να κάνει με την ανομβρία, επειδή δεν μπορούν να σκοράρουν, μήπως τώρα ήταν λίγο καλύτερη και λέει ήμασταν πιο επιθετικοί, αλλά παίζαμε μια ομάδα που είχε 9 παίκτες στην άμυνα. Πρεσάραμε πολύ καλά, οι κεντρικοί αμυντικοί αντέδρασαν πολύ καλά, αν και δεν είχαν παίξει πολύ μαζί οι δυο τους. Υπήρχε δέσμευση, αποφασιστικότητα από την ομάδα και τώρα απλά πρέπει να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε γιατί έχουν αγώνα στην Premier League. Γιατί όταν έβγαλε ενέργεια η ομάδα και για το στήσιμό της, είπε στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πιο κοντά στο striker. Πολύ καλός ο Γκουίντο, πολύ καλός ο Φερνάντος. Το δεύτερο λίγο δώσαμε πλάτος. Σε κάθε περίπτωση η απόδοσή τους ήταν εξαιρετική και βεβαίως αν είχαμε βάλει δεύτερο ή τρίτο γκολ τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση ήρθαμε για να πάρουμε την πρόκληση και είμαστε στους 16. Επόμενη ερώτηση για τον Μαραντόνα. Στην Αργεντινή είχαν πει, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας, αν κατάλαβα καλά, διαφημιστικής, κάποιος είχε πει ότι δεν έχει σημασία τι έκανε ο Μαραντόνα με τη ζωή του, αλλά τι κατάφερε να κάνει στις δικές μας ζωές. Δείγμα του μεγάλου αντίκτυπου και της σημασίας που είχε για τη χώρα. Ήταν αποφασισμένος να κάνει τον κόσμο καλύτερο, να περάσει το ποδόσφαιρο παντού. Έπαιξε στην Νάπολη, έπαιξε στην Εθνική με το θαύμα του 86, που όλοι θα το θυμόμαστε. Συλληπιτήρια εκ μέρους της Μάντσεστερ σε όλη την οικογένεια. Προσωπικά ο ίδιος δεν τον γνώρισε πολύ, γιατί τον ρώτησαν για την περίοδο που έπαιζε στη Βαρκελόνη και την κληρονομιά του εκεί. Ναι, λέει, εγώ όμως προσωπικά με πήγαινε ο πατέρας μου στο γήπεδο να τον δω. Δεν τον πρόλαβα πολύ, διότι τραυματίστηκε. Και όταν τελικά πήγα στην Ακαδημία, αυτός είχε φύγει για την Νάπολη. Σε κάθε περίπτωση, ο αντίκτυπός του, το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι τεράστιο. Με αυτά που κατάφερε, με την αγάπη, την απόλαυση που έβγαζε για το ποδόσφαιρο. Και αυτό το λένε όλοι όσοι τον ζήσαν από κοντά. Στα αποδυτήρια, εγώ δεν τον γνώρισα, αλλά όσοι τον ζήσαν μιλάνε για έναν άνθρωπο τρομερά γενναιόδωρο, με αλληλεγγύη, έτοιμο να στηρίξει τους πάντες και να βγάλει το καλύτερο πάνω στο γήπεδο προκειμένου να δώσει αυτό το να λέμε τώρα ότι για γενναίες αυτό ήταν wow, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λυπηρό το νέο και εκφράζουμε συλληπιτήρια.